Σήμερα ξαναπιάνουμε ένα παιχνίδι που έχουμε πιάσει και στο παρελθόν, το Range, το οποίο είναι ένα παιχνίδι αποφάσεων. Πετάγεται ένας διάλογος, σου λέει αυτό και εκείνο και εσύ διαλέγεις ή το ένα ή το άλλο. Είναι πάρα πολύ απλό. Τι διαφορά όμως έχει το σημερινό Range? Έχει ως θέμα το Game of Thrones. Το σημερινό Range λοιπόν είναι το Range Game of Thrones. Ακούτε και τη μουσική από σειρά, ελπίζω να μην έχει copyright, ρε παιδί μου, έτσι να είμαστε λίγο πιο ελεύθεροι σε αυτά τα θέματα. Anyway, πατάω next. Building the wall. Waking up the dragon, έλεγε. Όσοι έχετε δει τη σειρά, θα είναι πιο εύκολο να ακολουθήσετε προφανώς το παιχνίδι. Όσοι δεν την έχετε δει, κάποια ονόματα ίσως είναι άγνωστα, αλλά δεν παίζουν τόσο μεγάλο ρόλο. Ξεκινάει το παιχνίδι λοιπόν. Είμαστε η Daenerys, η στορμογεννημένη από τον Νίκο Ταργκέριεν, μητέρα των δράκων. Και ξέρετε, έχουμε φτάσει στη φάση λοιπόν που ο θρόνος εδώ πέρα είναι δικός μας. Εντάξει, σκάσαμε στο King's Landing με τους δράκους. Εντάξει, μπορεί να βοήθησε και ο Τζον το παιδί. Μπορεί να βοήθησε και ο Τζον, ας πούμε, δεν ξέρω. Κάναμε το θρόνο δικό μας και μπορούμε να καθίσουμε στο θρόνο ή να πούμε. Εντάξει, μωρέ. Εγώ για την εμπειρία ήρθα. Δεν ήθελα να καθίσω και στο θρόνο. Φυσικά και θα καθίσουμε στο θρόνο παρόλα αυτά. Έρχεται λοιπόν τώρα ο Τίριον, ο οποίος αν διακρίνεται εδώ πέρα, έχει το χέρι. Αυτό σημαίνει ότι είναι το δεξί μας χέρι, ας πούμε. Έρχεται ο Τίριον λοιπόν, είναι και νάνος, ανεβαίνει πάνω στο σκαμπό, μας μιλάει στα αυτή, λέει: εγώ δεν θα το έκανα αυτό, να ξέρεις. Παρ' όλα αυτά, η Daenerys είναι μια δυναμική γυναίκα, ναι. Έχουμε φτάσει εδώ. Πρέπει να δω τον Drogon. Ο Drogon λοιπόν κοιμάται μετά από τη μάχη με τον αδερφό του, τον Viserion, και μπορούμε να τον αφήσουμε ήσυχο να του πούμε: Drogon! Βρε Drogon! Δεν ξυπνάει για μας. Πάνε τα θέματα μου. Κάνε παιδιά να δεις καλό, λένε μετά. Αυτός είναι ο Maester Jared. Ο Grand Maester. Μας καλωσορίζει λοιπόν στο πρώτο εδώ πέρα συμβούλιο. Είμαστε, λέει, εδώ πέρα για να στείλουμε συμβουλές σε περίπτωση που μας χρειαστείς. Έχουμε νέα από το βορρά. Άλλο ρωτήσαμε, άλλο γίνεται. Έρχεται ο Lord Frederick, ο Master των Coins. Και μας λέει το Winterfell ζητάει για περισσότερα χρήματα. Συνεχίζουν να παραπονιούνται για τα πράγματα που έχασε στον πόλεμο των 5 βασιλιάδων. Δεν μπορούμε να τους βοηθήσουμε γιατί πλέον ξέρεις είμαστε στο King Landing, πρέπει να είμαστε λίγο φιλοχρήματοι, υποθέτω. Ξαναπετάει και το τύριο μας λέει: οι άνθρωποι τρέχουν μεγάλη αγάπη για τη Lady Sansa. Μια δυνατή συμμαχία με το βορρά θα είναι πάρα πολύ καλή για εμάς. Και καθώς το λέει αυτό, μηδιάζει έτσι και λίγο η Daenerys και λέει: α, στο βορρά είναι και ο Τζον. Οπότε θα πούμε: you are right. Πετάγεται και ο Kevan Crook High Septon. Αυτό είναι, ας πούμε, ο άνθρωπος που είναι πιο κοντά στο Θεό. Και λέει: βοήθησέ μας να απλώσουμε την πίστη των 7 θεών. Και εμείς θα σιγουρέψουμε ότι αυτή η συμμαχία θα την πάρουν για καλό οι άνθρωποι. Your help is appreciated σε αυτή τη φάση που θέλουμε όλους μαζί μας. Πετάγεται και ο Βάρης. Πιθανότατα όταν είσαι ευνούχος, ξέρω εγώ, έχεις αυτό το voice acting στο παιχνίδι. Δεν ξέρω. Ο Βάρης είναι ο υποχθόνιος τύπος που ξέρει τα πίτσι πίτσι της πόλης. Έρχεται λοιπόν, σκύβει και ο Βάρης στο αυτί μας και λέει: ξέρεις τι, μη δώσεις αυτόν εδώ πέρα καθόλου εξουσία. Σε κάποια φάση θα σου γυρίσει boomerang. Και ξέρεις τι, έχοντας δει λοιπόν και το Game of Thrones, θα πω indeed, Βάρης μου, indeed, έχεις δίκιο. Πετάγεται λοιπόν ο Kevan Crook ο High Septon και λέει: το άκουσα αυτό, η αγάπη μου για το στέμα είναι όσο αθώα είναι η Παρθένα. Το Maiden εδώ πέρα είναι με M κεφαλαίο. Κατά τα άλλα, τέλος πάντων, Kevan Crook μου. Βλέπετε εδώ πέρα ότι μπορούμε να, να πούμε I believe you should, αλλά δεν μας το ολοκληρώνει. Παρ' όλα αυτά θα το πούμε you should, δεν τον πολύ πιστεύουμε. A gold cloak storms into the small council room. Έρχεται λοιπόν αυτός ο τύπος, λέει: συγγνώμη που σας διακόπτω, Your Grace. Αλλά έχουν μαζευτεί έξω από το κάστρο. Τι θέλουνε, να βγούμε έξω να τους ρωτήσουμε? Φυσικά και θα βγούμε. Φτάνουμε λοιπόν στις πύλες, αλλάζει και το σκηνικό από πίσω. Σκάμε λοιπόν εμείς έτσι σαν τον Πάπα. Έχουμε ανθρώπους εδώ που λένε σε φάση Praise Daenerys. Praise Daenerys on her name day. Έχουμε. Γιορτάζει η Daenerys. Είναι της Αγία Daenerys και έχουν έρθει άνθρωποι. Χρόνια πολλά. Για την καινούργια βασίλισσα. Μπορεί να κάνουμε Weaven Smile, δηλαδή το. Το οποίο ξέρω εγώ το κάνει πριγκίπισσα, υποθέτω. Οπότε Weaven Smile. Πετάγεται και ο Κίτρινγκ και λέει: εντάξει, αν έχουν μαζευτεί έξω από το κάστρο, αυτό σίγουρα είναι ο καλύτερος λόγος. Πετάγεται και ο Lord Frederick που είναι ο φιλοχρήματος τύπος και λέει: ξέρεις τι, εγώ μαζί σου ρε παιδί μου. Έχω υψηλές προσδοκίες, αλλά είσαι ο χειρότερος άνθρωπος που μπορεί να καθίσει στο θρόνο. Αλλά μαζί σου, εγώ κατά τα άλλα. Οι Λάνιστερ δεν θα το ανεχθούν αυτό. Βρέα, στο διάλογο και οι Λάνιστερ. Φύγε τότε! Τον έδιωξα. Μετά για τον Grand Maester, ο Grand Maester, ας πούμε, είναι ο σοφός, ο τύπος που έχει όλες τις γνώσεις κτλ. Στο βασίλειο και λέει: βασίλισσά μου, συγγνώμη για την ξαφνική διακοπή. Αλλά έχουν έρθει δύο γεράκια. Ένα από το τείχος και ένα από τη Μιρίν. Όπα, όπα λέμε. Όπα λέμε. Καλά η Μιρίν. Να πάω στο διάολο. Στο τείχος τι γίνεται? Αχ, ο Τζον. Κάτι έπαθε ο Τζον. Και αυτό θα απαντήσουμε. Έχοντας διαβάσει τα μηνύματα μας, λέει ο Τίριον, πρέπει να σου πω να ηρεμήσεις το δρακίσιο αίμα σου και να μην βιαστείς. Άσε με διαβάσω. Έρχεται λοιπόν αυτό το πρώτο γεράκι και μας λέει ο Τζον Σνόου έχει φύγει από το τείχος με τους μισούς από τους Rangers. Είδαμε τους νεκρούς. Στείλε βοήθεια. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να πάω. Δεν μπορώ. Ο Σάμιουελ Τάρλι. Εγώ τον έχω μες στην καρδιά μου. Πολύ καλό παιδί, ας πούμε. Και του κάνανε bullying και το ένα και το άλλο. Όχι. Πολύ καλό παιδί. Εγώ τον έχω πέσει στην καρδιά μου. Δεν πιστέψω. I need to go. Πρέπει να πάω. Το άλλο είναι ότι η Μερίν έχει πέσει. Αλλά εντάξει τώρα. Δεν μπορούμε να νοιαζόμαστε και για άλλους, ρε παιδιά. Πηγαίνουμε ξανά στον Drogon. Και μπορούμε να πούμε Drogon. Ή μπορούμε να του πούμε Drakkaris.
Φυσικά και θα του πούμε Ντρακάρης. Τι είμαστε. Ντρακάρης. Ξυπνάει λοιπόν ο Ντρόγκον. Ο Τύριον μας λέει: βρε καλή μου κοπέλα, μην πας. Δεν χρειάζεται. Άσε λίγο. Μείνε σε παρακαλώ. Παρ' όλα αυτά, εμείς παρακούμε τον Τύριον και θα του πούμε: θα επιστρέψουμε, Τύριον. Τουλάχιστον πες που πας. Θα πάω στο Wall να σώσω τον Τζον. Φεύγουμε λοιπόν. Και δεν επιστρέφουμε ποτέ στο King Landing. Είχαμε ολόκληρο δράκο να πούμε. Τι πήγε στραβά. The Queen is gone. Μας χαιρέτησε λοιπόν η Daenerys. Dragon seems to dissolve into the horizon. The vision slowly recedes in the flames. The fire is roaring pleasantly. I don't understand. Daenerys is blood of the dragons. She would not flee. Αυτή είναι η περίεργη με τις φωτιές. Αυτή η μουρλή τέλος πάντων. Lord of Light, I would never doubt your power. Your design is perfect. Only my understanding is flawed. If Daenerys is not Azor Ahai reborn, then who is Tyrion Lannister? What a bold idea. Λοιπόν, οπότε σε αυτή τη φάση πάει Daenerys, τη χαιρετήσαμε. Αλλά άμα δείτε εδώ, μας έχει βγει Tyrion. Και ξέρεις τι, να δούμε πώς θα πάει και με τον Tyrion να κάθεται στο θρόνο. Οπότε, Tyrion, long may he reign. King Tyrion. Πρώτο πρόσωπο που θα μιλήσουμε είναι ο Σερ Τζέιμι, ο οποίος είναι και το χέρι του βασιλιά πλέον του Tyrion. Είναι και οι δύο Lannister. Ο Tyrion ήταν ο Lannister που δεν ήταν, ας πούμε, ο πιο hot Lannister, δεν ήταν η αγάπη του πατέρα του. Αλλά πώς θα φέρνει ζωή, γιατί μου ζήτησε να γίνει το χέρι του βασιλιά, είναι κάποιο αστείο. Ναι, ένα καλό αστείο όμως. Η σοφία σου θα σκοτωθεί κάποια μέρα. Και όλο αυτό με το υφάκι που έχεις, το ξέρεις έτσι. Σε χρειάζομαι, Τζέιμι. Η βασιλόδο του Δοθράκη έκανε λάθος που σε άφησε σένα πάνω στο θρόνο. Να ελέγχεις όλο το King's Landing. Οι άνθρωποι σε θέλουν νεκρό. Δεν μπορώ να συγχωρέσω, αλλά δεν θα αφήσω να πεθάνεις. Θα σε εμπιστέψουμε, Παναθεμάσαι. Thank you. Δύο αδέρφια. Για να υπερασπιστούν το βασίλειο. Ένας ακατεμένος και ένα ζυζάνιο. Ένας φαγέας βασιλιά και άλλος ένας φαγέας βασιλιά. Λες υπάρθει να γράψουν τραγούδια για εμάς. Γι' αυτό τους πληρώνω. Θα το απαντήσουμε λοιπόν. Η Οριάννα, Master of Coin λοιπόν. Αφού ο Τύριον είναι βασιλιάς, είμαι πάρα πολύ καλή στο να ακούω. Και έχω μερικά άλλα skills που δεν μαθαίνονται στα σπίτια καλοπέρασης του Μπράβος και να τους πει: ναι, φυσικά, Οριάννα μου. Πάνω θεματί, έχει τον τρόπο της σκεφτεί, έτσι, μας έριξε. Τι να κάνεις, έτσι είναι ο κόσμος του Game of Thrones. Η Lady Pansy του οίκου Tyrell. The earth at High Garden is blackened and dead. We can grow nothing. Η Tyrell λοιπόν είναι ένας οίκος που ουσιαστικά βασίζεται στη γεωργία τους. Πλέον δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Θέλουμε εμείς να έχουμε συμμαχία με τους Tyrell. Ο Τύριον, σε αυτή τη φάση, επειδή θέλουν όλοι να μας σκοτώσουν, χρειαζόμαστε τους πάντες τους φίλους. Οπότε, ναι, να βοηθήσουμε. Έρχεται η Lady Sansa, λοιπόν, από τους Stark, τους οποίους ενδεχομένως να θέλουμε και αυτούς. Και λέει: θέλουμε λίγο wildfire από το στόκ σου. Φυσικά, πάρτε wildfire. Έρχεται ο Τζέιμι τώρα και μας λέει: κάποιος από την τράπεζα του Μπράβος είναι εδώ. Δεν μπορεί να έχει καλά, ναι, έτσι, να το ξέρεις μεταξύ μας αυτά. Φέρτονα! Ένας ψηλός άντρας μπαίνει στο δωμάτιο και υποκλίνεται. Είναι ο Μπέλο Μόπαρ. Λέει: έρχομαι γιατί στείλαμε έναν αντιπρόσωπο για να μαζέψει ένα χρέος από τον Νίκο τον Greyjoy, αλλά το σκότωσαν. Στείλανε το σώμα του πίσω στον Μπράβος μέσα σε δίχτυα για ψάρεμα. Δεν ήταν ολόκληρος. Τι περίμενες. Το απαντάμε ο Τύριον. Όλος ο κόσμος θα υποφέρει. Αν το στέμα επιτρέπει τέτοια αντιμετώπιση στην τράπεζα, είναι καθήκον σου να το αποτρέψει αυτό. Εντάξει, θα τα αποτρέψω, φύγε. Ξεχνάς ότι είμαστε σε πόλεμο με τους Greyjoys. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα από το να φτιάξουμε περισσότερα troops και να τους επιτεθούμε. Ξέρεις τι, κάτω κι αυτό. Ο βασιλιάς τρελάθηκε. Η Sansa ανατείναξε τα Twins. Τις δώσαμε λίγο wildfire να πούμε και εμείς την εμπιστευτήκαμε. Και αυτή πήγε και τα κάνουμε. Έλα τώρα, ρε Sansa μου. Νόμιζα ότι είχαμε μια άλλη σχέση εμείς. Δεν μπορούσα να επιτρέψω στους Freys τέλος πάντων να συνεχίσουν. Πρόδωσαν τους πάντες και τα πάντα. Και ναι, ωραία, εντάξει, Σάνσα μου, σε εμπιστέψαμε. Ο πραγματικός λόγος, γιατί το κάνεις αυτό. Τα Twins πάντα ήταν ένα αγκάθι για το βορρά. Τώρα όντως δεν μπορεί να μας κάνει invade. Α, μάλιστα. Έχετε λοιπόν ο Grand Maester τώρα και μας λέει: μπορώ να πω σε όλους τους Maester εδώ πέρα σε τι πρέπει να δουλέψουν. Κάτσε να δούμε. Τι θέλουμε να κάνουμε, ας πούμε, να δουλέψουμε στο engineering. Εκεί δουλέψτε. Engineer new weapons. Δεν είναι τώρα για επιστήμες και τέτοια, δεν είναι τέτοιες εποχές. Εδώ και για το κόλος μας, ας πούμε. Δεν είναι τέτοια πράγματα. Έρχεται ο Samwell Tarly. Εν μεταξύ, μου αρέσει που το Range έχει τόσο minimal design, αλλά ο Samwell Tarly είναι ίδιος. Γενικά μοιάζουν οι χαρακτήρες. Κάποιος εδώ πέρα ενοχλεί την Gilly, τη γυναίκα του. Και αυτή η Gilly, να πούμε, τι έχει τραβήξει όλη τη σειρά. Δηλαδή και Samwell μου, εμείς θες και στη συνέχεια βοήθεια. Πάρε και σε κάποιες ευθύνες. Άντε να σε βοηθήσουμε επειδή είσαι συμπαθητικός. Τώρα έρχεται και ο Lord Jorah από το House Tully. Και ξέρεις τι, με το House Tully οι Lannister τα έχουν έτσι, δεν μπορούμε να τους αφήσουμε, υποθέτω. Να σε βοηθήσουμε, άντε. Έρχεται ο Tyrion, ο Θήκε, και μας λέει: βασιλιά μου, ήρθε η ώρα για τον μπάνιο σου. Η τυραννία σου χρειάζεται ένα έτσι πολύ ωραίο μπανάκι. Δε, και θα πεθάνω, έτσι δεν είναι? Τι? Wildfire Bath, ναι, αυτό πάθαμε. Και ο Τύριον έχει γίνει τώρα στάχτη, ας πούμε, αυτό έγινε. Όχι, δεν το περίμενα, το περίμενα. Ξέρετε γιατί συνέβη αυτό? Γιατί μάλλον σε αυτό το range λειτουργεί ανάποδα. Ουσιαστικά τι συνέβη? Αυτό εδώ που είναι ο στρατός έφτασε παπ πολύ πάνω. Οπότε ο στρατός είχε πάρα πολύ δύναμη, περισσότερη από μένα, οπότε ήρθε και με έκαψε. Ενώ αντίστοιχα στα προηγούμενα range, όταν πέφτεις κάτω, γίνεται το κακό, ας πούμε, και χάνεις το θρόνο. The king is dead. Κοίτα, η Daenerys
έζησε 3 φεγγάρια. Ο Τίριον έζησε 12. Το οποίο εγώ το λέω πρόοδος. Επόμενος λοιπόν που μπορούμε να πάρουμε είναι η Σάνσα. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα αφήσω το παιχνίδι εδώ, πήρατε μια ιδέα. Γενικά, από τα 3 range νομίζω αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον. Πιθανότατα μου προκαλεί μεγαλύτερο ενδιαφέρον αυτό το range, γιατί πολύ απλά έχει το ως θέμα το Game of Thrones, που τέλος πάντων έχω δει τη σειρά, οπότε ξέρω πάνω κάτω τι γίνεται. Δεν θυμάμαι όλοι τα ονόματα, το έχω αυτό το θέμα, ναι. Σκάνε διάφορα ονόματα και με σας. Αυτός τώρα κάτι μου λέει, αλλά κάτι είναι εξάδερφος του Μπατζανάκη, του άλλου οίκου, του. Οπότε δεν τα θυμάμαι όλα, αλλά γενικότερα, okay, έχει πλάκα που βλέπεις όλα αυτά τα διαφορετικά σενάρια με διάφορους πρωταγωνιστές να παίρνουν από το θρόνο και πώς πάει η βασιλεία τους ανάλογα με τις αποφάσεις σου. Anyway, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Τα λέγουμε σε κάποιο επόμενο βίντεο. Αντίο. Γιατί το να κάθεις στο θρόνο δεν είναι εύκολη δουλειά, παιδιά. Είναι λες και έχεις ένα ticking bomb δίπλα σου. Και πρέπει απλά να κόβεις καλώδια. Δεν θα σταματήσει αυτό να κάνει tick, αλλά κερδίζεις χρόνο όσο κόβεις τα σωστά καλώδια. Κόβεις ένα καλώδιο λάθος και σκάει και μετά πεθαίνεις. Όπως και να έχει εδώ πέρα τριγύρω μου υπάρχουν άλλα βίντεο. Αν θέλετε, κλικάρετε, πηγαίνετε και τα βλέπετε. Κάτω στην περιγραφή έχει link για το παιχνίδι και διάφορα links από δικά μου άλλα social media που αν θέλετε τα τσεκάρετε, κάνετε follow κτλ. Αυτά. Δεν έχει άλλο βίντεο για τώρα. Τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Αντίο.